Πάρα πολύ. Όπως είπε και η Ράδιο Αρβίλα που δυστυχώς τώρα περνάνε όλο αυτό τον κλειδονισμό. Μου κάνανε και αυτή την τιμή, επειδή κάνανε ένα αφιέρωμα στις σειρές, ότι θα τελειώσει ο κόσμος και το μόνο πράγμα που θα παίζεται ακόμη χωρίς να υπάρχει κόσμος θα είναι το Κωνσταντίνο και το φίλο αυτό. Είναι αυτή. Και τους εύχομαι, για να το πούμε και αυτό, γιατί πρέπει να δίνουμε και ένα μήνυμα, καλή τύχη σε όλο αυτό που περνάνε. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη βέβαια. Δυστυχώς πρέπει να κατακεραυνώνονται οι άνθρωποι που έχουν αυτού του είδους συμπεριφορές που δεν του φαινόταν κιόλας του συγκεκριμένου. Και να πούμε ότι για τους υπόλοιπους πολλές φορές δεν θέλουμε να αξιολογήσουμε τις πράξεις. Δηλαδή, επειδή ακούω ότι εκκρεμούσε μια δίκη με την κοπέλα αυτή, τη δύστυχη αυτή κοπέλα και τη δύσμηρη κοπέλα που με αυτόν τον τρόπο έτσι διασύρθηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Να πω υπέρ τους ότι πολλές φορές για το φίλο μας, τον άνθρωπο που συνεργαζόμαστε, τη σκοτεινή πλευρά του, δεν θέλουμε να την αξιολογήσουμε και να τη μεγεθύνουμε και να τη δούμε πραγματικά. Και έτσι πράγματι μπορεί να μην είχαν καταλάβει περί τίνος πρόκειται.